Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΗΔΗ Γενής Ύψωνα, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση όπου θα γίνει η πρώτη επίσημη παρουσίαση των ποδοσφαιριστών της πρώτης ομάδας καθώς και των ομάδων της Ακαδημίας μας. Η 14η Μαΐου του 2014 αποτελεί μια ιστορική μέρα για το ποδόσφαιρο στον Ύψωνα. Η ονομασία της νέας ενοποιημένης ομάδας είναι ΕΛΗΔΗ Γενής Ύψωνα. Κοινό στόχο και όραμα ήταν και εξακολουθεί να είναι η δημιουργία μια ανταγωνιστική και οικονομικά βιώσιμη ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία θα αγκαλιάσει και θα αγκαλιαστεί από κάθε δημότιο Ύψωνα. Δίσταται ακόμη η δέσμευση όλων, όπω η νέα ομάδα παραμένει μακριά από οποιαδήποτε κομματική δραστηριότητα. Ένα χρόνο μετά, αποδημούμε θετικότητα την υλοποίηση του οράματος μιας ενοποίησης του ποδοσφαίρου στο Δήμο μας. Η ομάδα μας έκανε ήδη μια πολύ καλή πρώτη ποδοσφαιρική χρονιά και προετοιμάζεται εντατικά για τη δεύτερη, τη συνεχόμενη, στοχεύοντας. Αρχίζουμε την εκδήλωσή μας με ένα σύντομο χαιρετισμό από τον πρόεδρο του σωματείου μας, κύριο Παντελή Γεωργίου. Η συνάθρησή μας είναι αφενός η γνωριμία όλων εσάς, τους ποδοσφαιριστές και την προπονητική ομάδα του σωματείου μας, και αφετέρου να δείξουμε τη δυναμική στήριξη και συμπαράστασή μας προς αυτούς εν ώψη της επερχόμενης αγωνιστικής περίοδου. Η φετινή στέλεχωση του έμψυχου δυναμικού της ομάδας μας έγινε οργανωμένα και μεθοδικά. Μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και συναντήληψης ανάμεσα στην προπονητική ομάδα και το Διοικητικό Συμβούλιο, καταλήξαμε σε ένα πετυχημένο κράμα παλαιών και νέων ποδοσφαιριστών. Διατηρήσαμε το βασικό κορμό των ποδοσφαιριστών που ξεχώρισαν με την αγωνιστική τους δράση στην προηγούμενη ποδοσφαιρική περίοδο. Και συνάμα επιλέξαμε νέους ποδοσφαιριστές με συγκεκριμένα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, ούτως ώστε να παλύψουμε τις αγωνιστικές αδυναμίες που είχαμε εντοπίσει. Σημαντικό γεγονός αποτελεί η πρόθεση νεαρών ποδοσφαιριστών στην ομάδα ανδρών του σωματείου μας. Ένα όραμα που είχε τεθεί ως στόχος από μέρους της διοίκησης, αποδεικνύοντας έτσι ότι δεν μένουμε απλά στα λόγια, αλλά εφαρμόζουμε κατά γράμμα το μακροχρόνιο πλάνο μας. Πλάνο το οποίο θέλει τα ταλέντα των ακαδημιών μας να προωθούνται και να έχουν τις ευκαιρίες που αξίζει ο κάθε Κύπριος ποδοσφαιριστής. Με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου και της προπονητικής ομάδας, αποφασίσαμε να συμπληρώσουμε το 25μελές έμψυχο δυναμικό της ομάδας μας με 6 ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις ομάδες νέων του σωματείου. Νέοι ποδοσφαιριστές, συντημότες μας, με πλούσιο ταλέντο, οι οποίοι ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά στο σωματείο μας, που το αγαπούν και το νιώθουν σαν το δεύτερο του σπίτι. Θεωρούμε ότι έχουμε καθήκον να τους στηρίξουμε στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, ευελπιστώντας ότι θα δράξουν την ευκαιρία που τους προσφέρουμε για να αγωνιστούν στα σαλόνια. Γι' αυτόν τον λόγο, να μου επιτρέψετε να συγχαρώ τις επιτροπές του Διγενή Ακρίτα και τον Μνή, που στις 14 Μαΐου του 2014 κατάφεραν να ενοποιήσουν τα ποδοσφαιρικά τμήματα των δύο σωματείων. Ένα εγχείρημα που στο παρελθόν δυστυχώς είχε αποτύχει. Φαίνεται όμως μέσα από την ένωση των δύο σωματείων, των δύο ποδοσφαιρικών τμήματων, έχει επέλθει και η ισχύ τη ομάδα. Γι' αυτό, μόλις την πρώτη τη χρονιά στο πρωτάθλημα τη τρίτη κατηγορία, κατάφερε να πάρει την πέμπτη θέση. Πιστεύω, αν δεν υπήρχαν κάποιες ατυχίες και κάποια άλλα γεγονότα, ίσως τώρα να μιλούσαμε για ομάδα που βρίσκεται στην δεύτερη κατηγορία. Αυτό φυσικά το εύχομαι να γίνει τη φετινή χρονιά. Παρακολουθώ τις μεταγραφές της ομάδας. Έχω δει ότι έχει ενισχυθεί αρκετά η ομάδα και είναι σε θέση να πρωταγωνιστήσει στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας. Και γιατί όχι, η ευχή που έβαλε η φίλη Παντελή να πραγματοποιηθεί φέτος και να δούμε του χρόνου την ομάδα μας να αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία. Λέω της ομάδας μας γιατί ναι, η ενοποιημένη ομάδα είναι η ομάδα του Δήμου και έτσι πρέπει να θεωρείται. Έτσι πρέπει να αγκαλιαστεί από όλους τους δημότες. Έχεις πει, Παντελή, φίλε Παντελή, για το γήπεδο. Δυστυχώς οι οικονομικές συγκυρίες δεν μας το επέτρεψαν να το ξεκινήσουμε. Φέτος, όπως πολύ καλά ξέρεις, έχουμε στον προϋπολογισμό μας να ξεκινήσουμε το γήπεδο, τουλάχιστον όσον αφορά τα σχεδιαστικά, γιατί από ό,τι γνωρίζετε όλοι, θέλει τον χρόνο του. Γι' αυτό η απόφαση μας είναι καθοριστική. Θα ξεκινήσουμε φέτος τουλάχιστον να πάρουμε με τις άδειες του και δεν θα μείνουμε στα λόγια, αλλά θα προχωρήσουμε
στα ευχές του και έξι ποδοσφαιριστές των Ακαδημιών να συμμετέχουν στην πρώτη ομάδα. Για μας αυτό λέει πολλά. Πριν κατέβω από το βήμα, θέλω να επαναλάβω ότι ο Δήμος θα σταθεί και φέτος αργός, οικονομικός αργός, στην ενωπηρία. Κύριε, μπράβο σας. Η προσπάθεια αυτή συγχώνευσης ή συνένωσης σωματείων έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν και αποτύχει και χαίρομαι ιδιαίτερα που στον ύψωνα δείχνεται το δρόμο. Και το κυριότερο είναι ότι αγκαλιάσετε αυτή την ομάδα σαν δική σας. Δεν έχει δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους, είναι όλη η ομάδα του ύψωνα και γι' αυτό και εγώ την αγαπώ ιδιαίτερα. Συνδέομαι πάρα πολύ στενά μαζί της και των φίλων που είναι στο προγραμματικό team του Σπύρου, που ήταν ο Σπύρος, κάπου εδώ γύριζε προηγουμένως, ο Σπύρος, έβαλα στους ψηλούς στόχους Σπύρου μου, γι' αυτό πρόσεχε. Και με το Βλάμη παρακολουθώ όλες τις εκδηλώσεις της Ακαδημίας, βλέπω πάρα πολλά παιδιά, χαίρομαι που βγάζει ο ύψωνας μια ποδοσφαιρομάνα θα την έλεγα. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, όταν είχαμε το κέντρο των Μαρονιτών και κάναμε ομυρικές μάχες με τον Διγενή ύψωνα τότε, πριν πολλά χρόνια. Χαίρομαι που έχετε κρατήσει το όνομα της ομάδας. Πέρσι πήγαινε πάρα πολύ καλά, Σπύρο και φίλοι, η ομάδα. Και γι' αυτό έβαλετε ψηλότερο στόχους, φίλε Πρόεδρε. Μια φιλική συμβουλή θα σας έδινα, λόγω της πολύ μεγάλης μου εμπειρίας, νούσιμα βήματα. Και είμαι βέβαιος όταν προγραμματίζεις νούσιμα και απλώνεις το χέρι σου και άμα που φτάνει, έρχεται και η επιτυχία. Βλέπω παιδιά που, με τα οποία ενισχύσετε την ομάδα, είδα εδώ φίλους παλιούς ποδοσφαιριστές μου και νέους, και είμαι βέβαιος ότι θα κάνετε ένα πολύ καλό συγκρότημα, Σπύρο. Θα σας πω, παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κοντά, αλλά το μεγάλο όφελος έρχεται από τους μικρούς με τα κίτρινα, όλοι οι μικροί και είναι οι μικροί της Ακαδημίας εν ύψωνα, δεν τους βλέπω να σταθούν όλοι πάνω, παρακαλώ. Όλοι πάνω, πού τους μικρούς, όλοι πάνω, ένα χειροκρότημα, θερμό. Μπράβο σας και εις ανώτερα. Καλές επιτυχίες, Βλάμη, αν θέλεις το μικρό.